Είδαμε όλες τις εξελίξεις της ημέρας σχετικά με τα προβλήματα που άφησε στο πέρασμά του ο Μπάλος. Πάμε να δούμε το τι μέλη γενέστε τις επόμενες ώρες, πώς ανταπεξήλθε ο νομός μας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τι πληροφορίες έχουμε για τις επόμενες ώρες. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας, ο κύριος Βασίλης Γιαννόπουλος, για να τα ζητήσουμε όλα αυτά. Κύριε Γιαννόπουλε, δύσκολες ώρες πέρασε κυρίως η Βόρεια Ηλία σήμερα. Έτσι ακριβώς, κύριε Γελτή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σήμερα είχαμε αρκετά προβλήματα τα οποία εντοπίζονται κυρίως, όπως προείπατε, στη Βόρεια Ηλία και κυρίως στους Δήμους Ανδραβίδας Κυλλήνης, Δήμο Πηνιού και Δήμο Ήλιδας. Τα προβλήματα θέλω να πω ότι εντοπίζονται σε αντεθικά κανάλια και αποτροχητικές θάφρους του δικτύου ΓΟΕΒ και το ΕΒ. Δεν έχουμε προβλήματα σε ποταμούς, ρέματα και χυμάρους. Μόνο είχαν πρόβλημα στις εκβολές του Ιάρδανου και κυρίως εκεί στις εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδος Σαλντεμάρ. Mm-hmm. Καθώς εκεί τα όμβρια ύδατα συμπαρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, κλαδιών και κορμών, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει σωστή απορροή, σε συνδυασμό και με τους νοτιοδυτικούς ανέμους που είχαμε, δεν υπήρξε η σωστή απορροή, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τώρα, μάλιστα, στις περιοχές, όπως προείπα, των Δήμων της Βόρειας Ηλίας, βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις από μηχανήματα έργου της περιφέρειας, από ιδιοκτήτες μηχανημάτων που είναι στο Μνημόνιο Συνεργασίας Πολιτικής Προστασίας. Γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις. Μέχρι στιγμής θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Έχουμε προβλήματα σημαντικά στις τοπικές κοινότητες Σαβαλίων, καθώς επίσης και μέσα στη Γαστούνη είχαμε θέματα. Αντιμετωπίζονται, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κάποια ανησυχητική εξέλιξη, δεδομένου ότι δεν περιμένουμε βροχές σημαντικές. Και αυτό ήθελα να ρωτήσω, να περιμένουμε τις επόμενες ώρες εξασθένιση του φαινομένου, δηλαδή θα έχουμε νέα προβλήματα? Κοιτάξτε, αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Ξέρετε, οι προγνώσεις του καιρού αλλάζουν, είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες, όμως φαίνονται να είναι καθιστικά τα πράγματα σε ό,τι αφορά εμάς εδώ στην περιοχή μας. Μάλιστα. Οπότε είδαμε και τις καταστροφές που είχαμε και σε περιουσίες, στα ρεπορτάζ που προηγήθηκαν και στα σπίτια των κατοίκων. Κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ.